Ε? Τι συζητήσατε? Κοιτάξτε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια κρίση, η οποία το μεγαλύτερο μέρος έγινε δυστυχώς στο δικό μου Δήμο. Εκεί έχουμε πάρα πολλά θύματα. Καταρχάς πρέπει, εντάξει, εγώ προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με όσο πιο πολύ σοβαρότητα μπορώ, πρέπει να δούμε τους ανθρώπους που είναι αγνοούμενοι. Πρέπει να ταυτοποιήσουμε τους υπάρχοντες, οι οποίοι είναι καμένοι και δεν είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν. Έχουν πάει σε ένα ειδικό εργαστήριο στο Σκυθό και δεν ξέρουν αν είναι δύο άνθρωποι μαζί αγκαλιασμένοι, ή τρεις ή ένας. Είναι τραγικές αυτές οι καταστάσεις. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν αν πνιγήκανε, γιατί εκείνο το βράδυ. Γιατί οι άνθρωποι είναι πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι. Όλα τα άλλα φτιάχνονται και θα φτιαχτούν. Αλλά οι άνθρωποι δεν φτιάχνονται. Μιλάμε για έναν ακραίο φαινόμενο. Έχουμε ακούσει ότι υπήρχαν άνεμοι που κινούνταν με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ακριβώς. Ήταν από 8. Θεωρείτε ότι. Δεν προφθαίνει. Δεν εκεί και από το. Δηλώθηκε... Μισό λεπτό να απαντάω σε μια ερώτηση. Γιατί μπορώ να απαντάω σε πέντε, γιατί είμαι και ακούω και πλέον αυτή. Αν μου επιτρέπετε. Πού είχατε μείνει, γιατί τα ξέχασα. Λέω ότι ήταν ένα ακραίο φαινόμενο. Ωστόσο, υπάρχουν ευθύνες. Θεωρείτε ότι υπήρξε καθυστέρηση. Θεωρείτε ότι δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά στο δικό μου σπίτι. Από την ώρα που μύρισε κάτι καμένο που δεν ξέραμε τίποτα, κάηκαν όλα σε δευτερόλεπτα. Μετά έφυγε ο άνεμος, μετά ξανάρθε και μετά ξανάφυγε. Εμένα κάηκε το σπίτι και όλα τα αυτοκίνητα που είχα 5-6 αυτοκίνητα απ' έξω, δεν κάηκε κανένα, μόνο ένας καθρέφτης, ένας τζιπ, ας πούμε. Δηλαδή, σε άλλους κάηκαν ολόκληροι. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπήρξε κινητοποίηση, ενημερωθήκατε μήπως για εκένωση της περιοχής, εσείς? Μα δεν είναι αυτή την εκένωση την διατάσσει μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς ή. Η πρεσβεστική, δεν μπορεί καθένας να λέει το δικό του, γιατί το καούν όλοι τότε. Παρακολουθούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Δημάρχου Μαραθώνα, Θάνος